πιθανόν γνωρίζουν όλοι μας, αλλά πολύ περισσότερο ζουν εμείς οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι έμποροι, σε ό,τι αφορά την υπεχρέωση έχει γίνει ανεξέλεκτη. Τα χρέη των επιχειρήσεων καθημερινά διογκώνονται και μαζί με αυτά τα χρέη διογκώνονται και επισφαλείς απαιτήσεις των επαγγελματιών από τους πελάτες τους, οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν. Έτσι, οδηγούνται ορισμένοι κλάδοι των επιχειρήσεων, όπως είναι το ιδιαίτερο κλάδος του εμπορίου και ο κλάδος των κατασκευών, σε πλήρη κατάρρευση και οι επαγγελματίες που δουν, ειδικά σε αυτούς τους κλάδους, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη για την οικογενειακή και προσωπική τους επιβίωση. Με αυτόν τον τρόπο καταφεύγουν για να εξασφαλίσουν αυτό το πρόβλημα στα λίγα αποθέματα που τους έχουν μείνει από τα αποθέματα στο οποία εξαντλούνται και στερούν για να ζήσουν τις υποχρεώσεις τους, δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο. Άρα αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που γίνεται στην προσπάθεια να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί και οι οικογένειές τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διωγγώνει την αναξιοπιστία και την οσιρότητα στην αγορά, που είναι ο θάνατος της οικονομίας. Έτσι έχουμε τα φαινόμενα κλεισίματος, συνέχισης του κλεισίματος των επιχειρήσεων. Την τελευταία περίοδο, το τελευταίο διάστημα στα Χανιά, κατέρευσε πλήρως, το γνωρίζουμε περισσότεροι, ο συνεταιρισμός ρευλικών και ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι περισσότεροι από τους αστικούς συνεταιρισμούς που καλύπτουν το σύνολο των επαγγελμάτων, ιδιαίτερα στον χώρο των κατασκευών. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου του πρώτου τριμήνου, του πρώτου τετραμήνου μάλλον του 2013, συνεχίζεται η κατάρρευση του κλάδου της μεταποίησης στα Χανιά, με τις επιχειρήσεις που να κλείνουν να είναι πολύ περισσότερες από αυτές που